Οι αποκαλύψεις όμως διαδέχονται η μία την άλλη. Στη χθεσινή εκπομπή του Γιώργου Τράγκα χωρίς αναισθητικό, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος αποκαλύπτει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι 50.000 Ελληνόπουλα δόθηκαν παράνομα για υιοθεσία. Όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Αυστραλία, στη Σουηδία, στη Νότια Αφρική. Το πεδομάζωμα της ντροπής, εκείνη τη μαύρη δεκαετία του 50, ξεπερνά κάθε νοσηρή φαντασία. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της χώρας ψάχνει να βρει τα παιδιά του. Ψάχνει να βρει χιλιάδες παιδιά. Και ένα άλλο μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτής της χώρας έχει πάρει αυτά τα παιδιά. Μέχρι τώρα, μέσω των γνωστών εκπομπών, ρεπορτάζ στην Ομίχλη, Φως στο Τούνελ, όλες αυτές οι εκπομπές, ξέραμε ότι αναζητούμε διάφορα άτομα κάθε εβδομάδα που έχουν χαθεί από τη ζωή διαφόρων οικογενειών και τα αναζητούν οι συγγενείς τους. Παλαιότερα, πριν από δεκαετίες, είχαμε και την υπηρεσία αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ακόμη την έχουμε, αλλά δεν ακούγεται όσο ακουγόταν στο παρελθόν, τουλάχιστον από τα ραδιόφωνα. Τώρα ξαφνικά όμως μάθαμε ότι το κύκλωμα των παρανόμων υιοθεσιών είναι μια ολόκληρη φάμπρικα. Τεράστια φάμπρικα, από ό,τι μου λέγει ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος πριν από εβδομάδες μου είχε πει, είχαμε συναντηθεί έξω από το στούντιο και μου είχε πει, ξέρεις κάτι, μέχρι το καλοκαίρι θα τραβιόμαστε με αυτή την ιστορία. Έλα, το λέω, με τις υιοθεσίες. Μέχρι το καλοκαίρι, μου λέει, και βάλε, θα πιάσει και φθινόπωρο. Είναι μεγάλη ιστορία, μου λέει, μεγάλο το λούκι. Σήμερα είναι κοντά μου και ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος και η κυρία Μαριάννα Φέιφθουλ, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Υιοθετημένων Παιδιών του Βρεφοκομείου Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, ένα δημοσίευμα των Times στη Νέα Υόρκης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου από την εκπομπή του, έφερε και πάλι στην πρώτη γραμμή, θα έλεγα, της επικαιρότητας το θέμα των υιοθεσιών προς την Αμερική στην περίοδο 30 με 70. Τώρα, 30, 40, 50, 70, πάντως 20, 25 χρόνια δούλευε αυτή η φάμπρικα μέχρι πρότινος. Και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις εφημερίδες, όπως θα διαβάσετε κι εσείς, αναφέρουν ότι είναι 3.000 τα παιδιά, 4.000 τα παιδιά, 7.000 τα παιδιά. Να δούμε το ρεπορτάζ τώρα και αμέσως μετά Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Ιστορίες κλεμμένων παιδιών και χαμένων ταυτοτήτων είναι ο τίτλος ενός ρεπορτάζ των Times της Νέας Υόρκης που έφερε στην επιφάνεια την δραματική υπόθεση ενός πραγματικού παιδομαζώματος που έγινε την περίοδο 1930-1970. Παράνομες υιοθεσίες και αγοραπολισίες παιδιών από πλούσιους Αμερικανούς εν αγνία των φυσικών γονέων τους, στους οποίους οι αρμόδιοι τριών βρεφοκομείων της χώρας μας τα παρουσίαζαν ως νεκρά. Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, ο συνολικός αριθμός των παιδιών που πουλήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπολογίζεται σε 7.000. Αφορμή για το δημοσίευμα των Times, γράφουν οι εφημερίδες, ήταν οι προσπάθειες πολλών υιοθετημένων παιδιών να αναζητήσουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα. Μάλιστα, ένα από τα υιοθετημένα παιδιά, η κυρία Μπάλτς, έχει ιδρύσει στο Φίνιξ της Αριζόνα παράρτημα της Ένωσης για την Αναζήτηση Υιοθετημένων Παιδιών και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 35 περιπτώσεις υιοθετημένων από την Ελλάδα. Όπως γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης, από το 1959 φάνηκαν κάποια σύννεφα στον ορίζοντα, όταν ο δικαστής Στέφεν Σκόπας με δράση σε ελληνοαμερικανούς, κοινοτικούς, πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους και προσωπικός φίλος του τότε βασιλιά Παύλου, παραπέμφθηκε στην δικαιοσύνη με την κατηγορία ότι ενέκρινε έναντι χρηματικής αμοιβής από 1.000 μέχρι 4.000 δολάρια και χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα την υιοθεσία Ελληνόπουλων από ζευγάρια στη Νέα Υόρκη. Ο Σκόπας αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αλλά απειλάγει των κατηγοριών γιατί το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι εφόσον, όπως πίστευαν τότε, στην Ελλάδα οι υιοθεσίες ήταν νόμιμες, δεν μπορούσε να καταδικαστεί στην Αμερική. Και το ρεπορτάζ των Times υπογραμμίζει ότι ο Σκόπας, που σήμερα είναι 85 ετών και σύμφωνα με την σύζυγό του πάσχει από την νόσο Αλτσχάιμερ, δεν μπορεί να κάνει καμία δήλωση. Σύμφωνα πάντα με τους Times της Νέας Υόρκης, στην Ελλάδα της μεγάλης φτώχειας, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο, πολλοί γονείς που δεν είχαν τα μέσα να θρέψουν τα παιδιά τους, αναγκάζονταν να τα βάλουν σε ορφανοτροφία με την πρόθεση να τα πάρουν πίσω όταν μπορέσουν. Αλλά σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα ιδρύματα παρέδιδαν σε πολλούς από τους γονείς πλαστά πιστοποιητικά δίθεν θανάτου των παιδιών τους. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, προμήθευαν πλαστά πιστοποιητικά περί θανάτου της φυσικής μητέρας του παιδιού, όταν μια οικογένεια επιθυμούσε να το υιοθετήσει.
Αν και ο ακριβής αριθμός των υιοθετημένων δεν έχει εξακριβωθεί, υπολογίζεται ότι μόνο μετά τον εμφύλιο έχουν πουληθεί στην Αμερική περισσότερα από 2.000 παιδιά, προερχόμενα από τα Ιδρύματα Άγιος Τηλιανός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα παιδιά ταξίδεψαν όλα μαζί για την Αμερική με το πλοίο Βασίλισσα Φρυδερίκη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονταν οι ίδιοι τα Ιδρύματα και διάλεγαν το παιδί της αρεσκίας τους. Οι Times αναφέρονται επίσης και στην περίπτωση του φωτογράφου Χρήστου Παντελίδη, που ύστερα από επίμονες έρευνες βρήκε τον αδελφό του Γιάννη, ο οποίος εμφανιζόταν στα αρχεία του Ιδρύματος Άγιος Τηλιανός ως νεκρός. Ο Παντελίδης πιστεύει ότι μόνο το 1950 τουλάχιστον 2.000 Ελληνόπουλα υιοθετήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση των φυσικών τους γονέων. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, υιοθετημένα παιδιά στην Αμερική έχουν αναλάβει την εξιχνίαση διαφόρων υποθέσεων και ζητούν στοιχεία ακόμα και μέσα από το ίντερνετ. Από πέρσι τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση μετά από τις ενέργειες του Παντελίδη, μέχρι σήμερα, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα, περισσότερα από 150 άτομα έχουν βρει τους φυσικούς γονείς τους ή τα αδέλφια τους. Πρόσφατη ιστορία ήταν η συνάντηση δύο αδελφών στην Πάτρα μετά από 48 χρόνια. Στην Πάτρα, μάλιστα, έχει συσταθεί σύλλογος για την αναζήτηση υιοθετημένων παιδιών και οι αρμόδιοι πιστεύουν ότι μετά το επίσημο άνοιγμα των αρχείων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών υπάρχουν ελπίδες πάρα πολλά παιδιά να βρουν τους δικούς τους. Πόσες χιλιάδες ήταν τα παιδιά που πήγαν στις ΗΠΑ? Να ρωτήσω τον Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο. Μάκη, κατά τη γνώμη σου και σύμφωνα με την έρευνα που έχεις κάνει, πόσες χιλιάδες πρέπει να ήταν τα παιδιά που πέρασαν στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, που πήγαν στις ΗΠΑ? 3.000, 4.000, 7.000, εδώ υπάρχουν διάφορα νούμερα, τα οποία βέβαια είναι φοβερά, 7.000 παιδιά σε μια περίοδο. Αυτά τουλάχιστον τα νούμερα προκύπτουν από τις υιοθεσίες που έχουν διερευνηθεί μέχρι στιγμής για πόσα παιδιά να ζητούν τους φυσικούς τους γονείς. Δεν θα ήταν σωστό να δώσουμε ένα συγκεκριμένο νούμερο. Πάντως, επειδή η ιστορία συνεχίζεται, άρχισε στο 40, στην περίοδο του 40. Έτσι να πούμε, πότε άρχισε το 40? Και φτάνει μέχρι σήμερα, μέχρι τις μέρες μας. Αυτή είναι η αθλειότητα. Δεν μας άρπαξαν και είναι λάθος ο τίτλος αυτός των εφημερίδων. Τα πουλήσαμε. Και είναι ένα δίπλωμα το οποίο πρέπει να απονείμει ο ιστορικός, φαντάζομαι, του μέλλοντος, στην ευρεσιτεχνία του νεοέλληνα. Αρχίζει από το 40 και φτάνει δυστυχώς μέχρι σήμερα. Άλλοι λόγοι... Αρχίζει από την εποχή του εμφυλίου. Από τον εμφύλιο. Έτσι. Καλύπτει... Από τα χρόνια του εμφυλίου. Βέβαια. Την περίοδο την μεταπολεμική. Είναι η Φρυδερίκη ως λογική της απομνηστικοποίησης. Στείλτε τα παιδιά έξω στους Αμερικανούς να λυτρωθούν, να γλιτώσουν από τα φίδια κομμουνιστές γονείς τους. Και φτάνει μέχρι την περίοδο της δικτατορίας. Αυτά είναι εγκαταλειμμένα παιδιά από κομμουνιστές ή είναι και έξω τα παιδιά δεν από... Δεν είναι εγκαταλειμμένα παιδιά από κομμουνιστές. Άρχισε με μια πολιτική λογική, άρχισε με την λογική αυτή του παιδομαζώματος, γιατί υπάρχουν πολλά παιδομαζώματα όπως... Ναι, έχουμε πολλών μορφών παιδομαζώματα στην Ελλάδα. Έθεσε στην ανθρώπινη εκμετάλλευση από φορείς, οργανισμούς και κρατικούς λειτουργούς, όπως και οι ίδιοι γονείς ομολογούν σήμερα, πήγαιναν εκεί για να αφήσουν το παιδί τους όπως γνώριζαν για λίγο καιρό, για λίγο διάστημα, μέχρι να ορθοποδήσουν οικονομικά, και όταν επέστρεφαν έβλεπαν ότι το παιδί δεν υπήρχε και τους έλεγαν πως πέθανε. Αυτό γινόταν σε βρεφοκομεία, ορφανοτροφία και άλλα ιδρύματα περίθαλψης παιδιών. Τα ιδρύματα όλα παιδιών. Αυτά, όλα. Δεν υπήρχε ίδρυμα που να μην παίζει αυτό το ρόλο, διότι οι επιτίδιοι είχαν χωθεί, είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους παντού. Και πρόκειται... Καλά, ο γονιός που άφηνε το παιδί, επειδή έχω κάποια ερωτήματα τα οποία θεωρώ εύλογα. Ένας άνθρωπος, μια οικογένεια ή μια μάνα που άφηνε εκεί το παιδί της για λίγο καιρό. Mm-hmm. Πήγαινε μετά από λίγους μήνες να το πάρει το παιδί. Τι της έλεγαν? Ότι πέθανε. Ότι πέθανε μέσα στο ίδρυμα. Βεβαίως. Και αν ζητούσε περισσότερες εξηγήσεις, την άρχισαν στο βρυσίδι και χειροδικούσαν. Μια άγρια συμπεριφορά, Γιώργο, και βέβαια είναι δύσκολο να το αντιληφθεί. Εκεί αφήνανε βρέφη, ναι, ή είναι... και παιδιά 2-3 4 χρονών. Ως πατέρας σήμερα, εσύ αδυνατείς να κατανοήσεις πως είναι δυνατό να πας σε ένα ίδρυμα και να μην σου δίνουν το παιδί σου και να ζητήσεις και συγγνώμη να φύγεις ή να χειροδικήσουν. Ήταν όμως άγριες περίοδοι της ζωής της ελληνικής κοινωνίας εκείνες και δεν μπορούσαν, δεν είχαν άλλον τρόπο άμυνας. Και σου λέω, φτάνει μέχρι την περίοδο... Εδώ μιλάμε για χιλιάδες, δηλαδή πήγαν χιλιάδες άνθρωποι και είπαν σε χιλιάδες ανθρώπους, σε διάφορα ιδρύματα, μας συγχωρείτε, αλλά το παιδάκι που φέρατε πέθανε.
Υπολόγισε περίπου, είναι ένα νούμερο τεράστιο, παιδιά. Η κυρία Faithful, πρέπει να πλησιάσει 50.000 παιδιά. Πρέπει να πλησιάζει αυτό το νούμερο. Δηλαδή μία ολόκληρη, 50.000 παιδιά. Μία ολόκληρη πόλη εξαφανίστηκε, δόθηκε και δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο η Αμερική. Έχουν πάει στην Αυστραλία, στη Σουηδία, υπάρχει και σύλλογος υιοθετημένων παιδιών. Στην Νότια Αφρική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όπου στήθηκε, με συγχωρείτε, Μάκη, στήθηκε μία φάμπρικα. Επίσης, για 4.000 δολάρια το παιδί. Γιώργο, το ποσό. Σε οικογένειες που ήταν εύπορες εκεί. Το ποσό είναι ανάλογο για να δώσουμε. Γινόταν έλεγχο των οικογενειών. Για όχι, δώσουμε, τι έλεγχο θα γίνει, τα λεφτά. Για να δώσουμε μία εικόνα στον τηλεθεατή. Είναι σε όσους μας παρακολουθούν. Το ποσό σήμερα κυμαίνεται γιατί συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό είναι η μεγάλη ντροπή ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση και δεν έχει παρέμβει ακόμα ο εισαγγελέας. Μεσούς της ερευνάς μου μίλησα για τα παιδιά της Αμερικής. Δώσαμε και νούμερα και αριθμούς. Η κυρία Μαλία Σκέπερς του ΠΙΚΠΑ, η οποία αναζήτησε τις πρώτες ημέρες του ΠΑΣΟΚ από το 82 στο 80. Δεν λέει, συνεχίζεται και επί των ημερών μας, σε αυτή την ένταση, όχι βέβαια, εννοήσει συγκεκριμένα περιστατικά. Θα σου εξηγήσω τώρα. Το ίδιο γινόταν και στα μαιευτήρια. Αυτό είναι το δράμα, όπου έχαναν μητέρες, έχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πραγματικά έπαιρναν τα δίδυμα, έπαιρναν τα αγόρια. Λιγότερο τα κορίτσια, δήλωναν τα παιδιά ότι είναι νεκρά στους γονείς και τέλειωνε η ιστορία. Και κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται μέχρι σήμερα η ιστορία αυτή. Υπάρχουν δύο περίοδοι. Η περίοδος που αρχίζει από το τέλη δεκαετίας του 30 μέχρι το 70 και η περίοδος από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Στην πρώτη περίοδο τα κίνητρα καταρχήν ήταν πολιτικά και στη συνέχεια μετεβλήθησε εμπόριο. Στη δεύτερη περίοδο πλέον είχαν εξυγχρονιστεί και οι μέθοδοι, οι μεθοδολογίες, τα πάντα. Και έγινε μία βιομηχανία. Τα ποσά φτάνουν από 5 έως 10 εκατομμύρια. Τώρα. Και, βεβαίως, μιλάς για τώρα. Βεβαίως, μιλάω για τώρα. Ανάλογα ήταν και τότε. Ναι. Μία βιομηχανία προωθήσεως και πωλήσεων παιδιών. Στην οποία εμπλέκονται πολιτικοί, βουλευτές. Με κάποια, την πολιτική κάλυψη θέλω, υπουργών. Θέλω να τις δούμε όλες τις πλευρές. Κάποιο ποσοστό από αυτά τα παιδιά βέβαια είναι πραγματικά εγκαταλελειμμένα. Είναι πραγματικώς εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή είναι, θα έλεγα, αναζητούν κάποια οικογένεια, έτσι. Θα έπρεπε να δοθούν σε κάποιες οικογένειες. Να το πούμε και αυτό, υπάρχει κάποιο ποσοστό. Τα πραγματικά έξοδα είναι πολύ λίγα. Είναι λίγα σε όλο αυτό το ποσοστό. Αυτό μας διαβεβαιώνεται. Είναι πάρα πολύ λίγα τα πραγματικά έξοδα. Παιδιά έξοδα, ναι. Γιώργο, υπάρχουν. Πόσες λέει ο φίλος μου και συνάδελφος, ο κ. Τριανταφυλόπουλος, μιλάει για 50.000 παιδιά. Στην Αθήνα έχουμε 10.000 υιοθεσίες. 10.000. 10.000. Αυτού του είδους. Μιλάω για εξαγωγές. Εξαγωγές. Του νοσοκομείου Αθηνών. Όχι, εγώ μιλάω για εξαγωγές στην Αμερική. Αυτό είναι το κομμάτι τώρα. Το πολύ κομμάτι το οποίο έχει έρθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να μείνουμε σε αυτές τις εξαγωγές. Γιατί εδώ παρακολουθώ και ορισμένα κομμάτια της έρευνάς σου. Εδώ είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, η παράνομη υιοθεσία στην Ελλάδα και το εμπόριο. Μετά τη μεταπολίτευση, συνεχίστηκε το κακό προς όλα τα μη και τα πλάτη της γης, όπως σου είπα νωρίτερα, με την ανοχή συγκεκριμένων βουλευτών, υπουργών. Κάποιοι έχουν βγει και από την εκπομπή μας, έχουν εκτεθεί. Και η κυρία Σκέπερς έχει φωτογραφίσει υπουργό και γραμματέα της, οι οποίοι κάτω από τη σκέπη της υπουργού, η γραμματεύς έκανε αυτή τη δουλειά. Μιλάμε πάντα για εξαγωγές παιδιών που έχουν δηλωθεί ως πεθαμένα. Παρακολουθήστε με τώρα. Ότι πέθανα. Αυτό είναι το εκπληκτικό της ιστορίας. Να σε παρακολουθήσουμε. Αλλά, όχι, αλλά λιγάκι να οριοθετούμε τα πράγματα. Μιλάμε ότι όλες αυτές οι εξαγωγές δεν γίνανε, δεν υπόθηκε ότι ένα παιδάκι φεύγει από το τάδε ίδρυμα για να πάει στην Αμερική. Όχι, υπόθηκε, δηλώθηκε ως νεκρό αυτό το παιδάκι. Εικονικό θάνατο. Έτσι, κάνανε εικονικούς θανάτους. Μετά τη δικτατορία, μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή, επειδή ανέκαμψε, αν θέλεις, και είχε μια τάση εξυγχρονισμού η ελληνική κοινωνία, δική μας κοινωνία εδώ, οι κύριοι αυτοί εξυγχρονίστηκαν και στράφηκαν προς την εσωτερική αγορά. Μάλιστα. Και εγκατέλειψαν τις εξαγωγές δηλαδή. Σαφώς. Και στράφηκαν προς την εσωτερική αγορά. Με αυτόν τον τρόπο έφυγαν και φεύγουν πάρα πολλά παιδιά. Οι κύριοι αυτοί είναι συγκεκριμένοι κύριοι οι οποίοι πλούτησαν, γνωστοί κύριοι των Αθηνών, είναι συγκεκριμένα κυκλώματα. Συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που δρούν δεκαετίες ολόκληρες. Ναι. Κύριε Δράγκα, ή αγαπητέ Γιώργο, διότι εδώ ο πληθυντικός δεν αρμόζει πλέον εκεί που φτάσαμε, μπορούμε να μιλάμε, να έρθουμε πιο κοντά και να φέρουμε και τον κόσμο πιο κοντά σε αυτό το θέμα.
Αυτά είναι δικά μας παιδιά και θεωρείται δική μας υπόθεση. Πολύ δική μας και πρέπει να την μοιραστούν όλοι. Έχω κατηγορηθεί για αυτή την έρευνα που έκανα ότι εξυπηρετώ ιδιωτικά συμφέροντα. Και βέβαια κατηγορήθηκα διότι έθιξα, όπως αντιλαμβάνεσαι, μια πολύ μεγάλη πληγή και θα συνεχιστεί η έρευνά μου. Σας λέω ότι στο πιο σύγχρονο. Δεν είναι τα δικά σου, βλέπω δημοσίευμα των Times μια ώρα. Δεν αισθάνομαι. Κοίταξε, Γιώργο. Ο καθένα μα θα κολακευόταν. Δεν αισθάνομαι περισσότερο δικαιωμένο, γιατί σήμερα έρχονται οι Times τη Νέα Υόρκη να υπαλληθεύσουν αυτό το εμπόριο, αυτό το πεδομάζωμα, όπω το ονόμασα τότε. Ο κόσμο έχει σπάσει πλέον το φράγμα αυτού του. Αυτή τη συγκεκριμένη. Και μιλάει σήμερα, δηλαδή δεν μπορούν να κρυφτούν άλλο. Και είναι. Εμπλέκονται πολλά πρόσωπα. Σκέψου ότι στην Αμερική καταδικάστηκε ο Σκόπας, ένας Ελληνοαμερικανός ειρηνοδίκης, ο οποίος είχε αναμειχθεί σε πάρα πολλές από αυτές τις υιοθεσίες. Και ο οποίος είχε τιμηθεί, άκουσα. Έκπληκτος άκουγα από τον Δημήτρη. Ο οποίος έχει βραβευτεί για τις ενεργείες του, άκουσα. Και άκουγα. $1,000 το παιδί έπαιρνε αυτό. $1,000 έπαιρνε μίζα το παιδί. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι ως μεσάζον και βέβαια για να διευκολύνει τις διαδικασίες. Τώρα από εκεί και πέρα, έκπληκτος άκουγα από τον Δημήτρη τον Λιμπερόπουλο, τον εκλεκτό αυτόν συνάδελφο, να μου διηγείτε πόσο ήταν γνωστό, για να μην δώσουμε το όνομα τώρα, εφόσον θα βγει σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων, μια διάσημη ηθοποιού, η οποία είχε υιοθετήσει παιδί. Εδώ είχε, ουσιαστικά είχε αγοράσει παιδί. Και επειδή δεν πρέπει. Για να πούμε στους φίλους τηλεθεατές να μην χάσουν από το ρεπορτάζ, είναι εκπληκτικό. Δεν το πίστευα δηλαδή ότι συμβαίνουν, είχαν φτάσει μέσα σε αυτού του βαθμού. Και επειδή το θέμα είναι λεπτό και θέλει ειδικού χειρισμού, πρέπει να πούμε ότι ναι, μπορεί να πληγώνονται οι οικογένειες που έχουν νομίμως υιοθετήσει ή τα υιοθετημένα παιδιά να αισθάνονται δύσκολα αυτές τις μέρες κατά τη διάρκεια της έρευνας. Δεν μπορεί όμως κανείς να εγκαταλείψει στην τύχη τους όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν πουληθεί, έχουν βία αποκολληθεί από τους φυσικούς τους. Νομίζω ότι και ένα μέρος αυτών των παιδιών έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ανά τον κόσμο και στην Αμερική και στην Ελλάδα, άκουσα. Να βρουν τις ρίζες τους. Μα δεν τους δίνουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι. Να βρουν ποια ήταν η πραγματική τους μητέρα. Ανεξάρτητα αν αγαπούν πια τις οικογένειες που τα έχουν. Δεν τους δίνουν στοιχεία, διότι αντιλαμβάνεσαι πως αν τους δώσουν. Γονείς τους, δηλαδή. Εάν τους δώσουν στοιχεία, θα φτάσουν μέχρι τον αγοραστή. Μέχρι τον πολιτή. Γι' αυτό είχαμε το απόλυτο. Από εκεί και πέρα. Το απόλυτο αυτό κάλυπτε. Αυτή την αθλειότητα. Τώρα, κυρία Φίβδουλ, πείτε. Κυρίως, διότι κάλυπτε και άλλα πράγματα. Από αυτά που εσείς γνωρίζετε τώρα από το νοσοκομείο και από αυτά τώρα. Και θέλω να ρωτήσω και το φίλο μου το Μάκη στη συνέχεια. Αυτοί ήταν, λέτε, συγκεκριμένοι άνθρωποι στην Αθήνα. Όταν λέτε συγκεκριμένοι, άρα και μετρημένοι. Ναι, λίγοι. Το κρατούσαν έτσι στην οικογένεια. Είναι, ας πούμε, ένα χαρτί με ονόματα. Για να μην τους ξεφεύγει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να έχουν και το δικαίωμα της απολογίας. Δηλαδή, αυτοί πρέπει να ερωτηθούν για όλη αυτή την ιστορία. Πώς ξεκίνησε, ποια πολιτική κάλυψη υπήρχε, αν υπήρχε. Πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα, αυτή η φάμπρικα μέσα, εικονική θάνατη από τη μια, από την άλλη, εξαγωγές. Με άλλα ονόματα ή με τα ίδια. Με άλλα ονόματα. Με άλλα ονόματα. Βαφτίζανε, με άλλα ονόματα. Ξαναβαφτίζανε. Και πώς, να σας ρωτήσω κάτι, και πώς τεκμηριώνεται μεταξύ εικονικού θανάτου και εξαγωγής με άλλο όνομα ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχουν οικοδικοί που βέβαια διαφέρουν. Γι' αυτό από... έχει μεγάλη σημασία, γιατί αν προχωρήσει κι άλλο η έρευνα, σας πούνε πώς εσείς μπορείτε να αποδείξετε το εικονικό θάνατο του βρέφου Στάδε είναι. Η εξαγωγή του ΤΑΔΕ που είναι με άλλο όνομα. Τώρα σκεφτείτε αυτό που είδαμε προχθές από την Πάτρα, έτσι. Μετά από τόσες χιλιάδες σελίδες, από τον εικονικό θάνατο βρέθηκε ο άνθρωπος. Ναι, έτσι. Αλλά αυτά ξέρετε πόσα περιστατικά είναι. Στη μητέρα. Είναι 5, είναι 7, είναι 10. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες. Ο Μάκης, προχωρώντας την έρευνά του, μιλάει πια για χιλιάδες. Και βέβαια θα κληθεί κάποια στιγμή να μιλήσει ένας κατάλογος ανθρώπων στην Αθήνα που. Θα βρίσκεται εν ζωή και μπορεί να μιλήσει. Έτσι πιστεύω ότι εκεί θα καταλήξει. Το κάθε ίδρυμα γνωρίζει. Αλλά και από την άλλη μεριά θα πρέπει να μιλήσετε εσείς. Κάθε παιδί που έχει φύγει με άλλο όνομα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει πλήρως και να αποδεικνύει έναν εικονικό θάνατο. Ναι, ναι. Το κάθε, το αυτό ίδρυμα, πρέπει, ναι. Πέστε μου. Το κάθε ίδρυμα γνωρίζει ποιο παιδί είναι ποιο. Οι παλαιοί τουλάχιστον. Όχι είναι... παλαιοί, υπάρχουν τα βιβλία τουλάχιστον στην Αθήνα. Κυρία Φέθφουλ, είναι... ακούστε με. Ναι. Στιγμή... Αυτό έχει σημασία. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εδώ. Γιατί θα βρεθούν και πολλοί αγνοούμενοι. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Είναι τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης. Στην Αμερική ο ειρηνοδίκης Σκόπας μετά από καταγγελίες τιμωρείται και βέβαια στο τέλος. Με αποδείξεις. Ναι, φεύγει από τη δουλειά του. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και δεν καταδικάζεται, αφαιρώνεται στο τέλος για ποιο λόγο. Γιατί, ναι, μεν ο ίδιος εχρηματίζεται, αλλά συνεργαζόταν, υποτίθεται,
με νόμιμα ιδρύματα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να το αποδώσουν κάποιες άλλες κατηγορίες. Υπήρχε το προηγούμενο της νομίμου διαδικασίας. Ποιο προηγούμενο νομίμου διαδικασίας, όπου ήταν... Υποτίθεται ήταν αποδέκτης νομίμου διαδικασίων. Όλα παράνομα, πέρα για πέρα. Και η κυρία Faithful και όλοι οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν σήμερα πως όλο αυτό το διάστημα που δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη, δυστυχώς, οι κύριοι αυτοί τροποποιούν τα βιβλία, αλλοιώνουν τα στοιχεία και θα είναι πολύ δύσκολο συνέχεια να βρουν τα παιδιά τους γονείς, αλλά και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ένα λεπτό. Αυτό δεν θα το ξαναγουδιάσουμε. Δεν έχουμε πολύ καιρό τώρα. Το να τροποποιούν, εάν κάτι γραφεί από πάνω τώρα, έτσι, ναι. Ένας γραφολόγος θα μας πει ότι ξέρετε, αυτό εδώ γράφτηκε τώρα. Ναι, αλλά αν καούν ή πεταχτούν ή εξαφανιστούν, τότε δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα γραφολόγου, κυρία Faithful. Όταν καταστραφούν τα αρχεία, δεν τίθεται κανένα θέμα γραφολόγου.